Ιησούς. Ένα βασίλειο χωρίς σύνορα. Ο μικρός Ιησούς στο ναό. Τι ότι εζητείτε με, ουκ είδατε ότι εν της του πατρός μου διήν με. Ιωσήφ, Ιωσήφ, ξύπνα Ιωσήφ, ο Ηρώδης είναι νεκρός. Ο Ηρώδης. Τώρα πρέπει να πάρεις το παιδί και τη μητέρα του και να γυρίσετε στο σπίτι σας. Στάσου, στάσου ένα λεπτό. Thank you.
Ιησού, ξέρεις το όνομα του χωριού από που κατακόμαστε? Ναι, το ξέρω. Είναι η Ναζαρέτ. Hey, Ιωσήφ! Έλα, το σπίτι σου έχει τελειώσει. Μόλις τέλειωσα τη δουλειά. Χρησιμοποίησα πολύ δυνατό ξύλο. Να προσέχεις, γιατί είναι φρεσκοβαμένο. Καλή δουλειά, Ιωσήφ. Και αυτός θα γίνει ξυλουργός, αν το θελήσει. Έλα τώρα, Ζάβουλον, θέλω να σε ακούσω να διαβάζεις. Και τότε είπε ο Κύριος στον Αβραάμ: άφησε τη χώρα σου, την πατρίδα σου και το σπίτι του πατέρα σου και πήγαινε εκεί που θα σου πω. Θα φτιάξω ένα σπουδαίο λαό από σένα και θα σε ευλογήσω. Θα κάνω σπουδαίο το όνομά σου και θα δημιουργηθεί μεγάλο έθνος. Φύγετε από τη μάση, γυρίστε πίσω στη θέση σας. Σταματήστε το! Έτοιμο ζωντανό! Έλα τώρα, μη φοβάσαι. Τι έχεις πάθει? Μη μου πεις ότι φοβάσαι τα βατράχια. Έλα τώρα, Ουνίπερο. Ό,τι έπαθε το καημένο το βατραχάκι. Δεν είναι πεθαμένο, σωστά? Ήταν πολύ άσχημο το κόλπο σου, Σίμωνα. Ελάτε όλοι σας, ελάτε να δείτε τον Ρομούρ, την αρκούδα που χορεύει. Το Ρομούρ, την πιο έξυπνη αρκούδα σε όλη τη Συρία και τη Φινίκη. Έλα καλέ μου, Ρομούρ, δώσε το χέρι σου σε αυτό το αγόρι. Μην το φοβάστε, φίλοι μου, ο Ρομούρ έχει καλούς τρόπους. Σίμωνα, σε ψάχνουνε. Δεν με νοιάζει, εγώ θέλω να ταξιδέψω, να δω τον κόσμο. Εγώ θα έχω 10 αρκούδες να υπακούν στις διαταγές μου και δεν θα γυρίσω πίσω στο σχολείο. Σίμωνα. Και δεν θα γίνω κεραμοποιός όπως ο πατέρας μου, θα γίνω έμπορος. Γαβαήλ, παίρνω μέσα. Συμβαίνει τίποτα? Με συγχωρείτε που έρχομαι ακατάλληλη ώρα, αλλά ξέρεις, ο Σίμωνας δεν γύρισε σήμερα σπίτι. Μήπως ο Ιησούς ξέρει που βρίσκεται? Νομίζω ότι ξέρω που έχει πάει ο Σίμωνας. Όμως όταν θα τελειώσει, θα γυρίσει στο σπίτι σου, στον πατέρα σου. Δηλαδή, δεν θέλετε να έρθω κι εγώ μαζί σας? Είσαι πολύ μικρός ακόμα. Είσαι στην επόμενη φορά.
όμως... Έπρεπε να τρέξουμε πολύ, όμως τελικά σε προλάβαμε. Ήρθε η ώρα για την προσευχή μας. Πρέπει να βιαστούμε. Δεν θέλω να πάω αργά στη συναγωγή. Η κόλλα είναι σχεδόν έτοιμη. Ξέρεις, το Πάσχα πλησιάζει. Όπως προστάζει ο νόμος, η μητέρα σου και εγώ θα πάμε να προσκυνήσουμε στην Ιερουσαλήμ. Τώρα που είσαι αρκετά μεγάλος, θα έρθεις μαζί μας, έτσι, παιδί μου. Έλα εδώ, μικρέ, έλα να δεις το εμπόρευμά μου. Φρέσκο πράγμα, φρέσκο εγώ. Για έλατε παρακαλώ. Αυτή είναι η ψυχή της πίστης μας. Είναι το ιερό του Κυρίου μας. Είναι πραγματική μαγεία να βλέπεις αυτό το ναό. Ναι, όμως... Κάντε στην άκρη, κουνηθείτε, κουνηθείτε. Να κοιτάξτε τον, είναι πραγματική βδέλα. Τρελάρι, έχεις πουληθεί στους Ρωμαίους. Κουνηθείτε, πήγαινε από τη μέση. Γιατί είναι θυμωμένοι μαζί του? Γιατί είναι τελώνης. Συγκεντρώνει τους φόρους για χάρη των Ρωμαίων. Όποιος δεν είναι Ισραηλίτης, δεν μπορεί να περάσει από το ναό αυτό. Διαφορετικά θα πεθάνει. Έτσι γράφει η πλάκα. Ούτε οι Ρωμαίοι δεν μπορούν να περάσουν από εδώ. Όχι, ούτε και οι Ρωμαίοι. Όμως είναι η Μαρία. Μαρία! 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 Κοίτα, Ιωσήφ, είναι η Σάρα. Μαρία, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω ξανά. Και ποιο είναι αυτό το αγόρι? Είναι ο γιος σου, ο Ιησούς? Ξέρεις, παιδί μου, η μητέρα σου και εγώ κάποτε παίζαμε μαζί όταν ήμασταν μικρές στη Ναζαρέτ. Έπειτα παντρεύτηκα και πήγα και έμεινα στη Βιθανία. Με συγχωρείτε, όμως, μόνο μέχρι αυτό το σημείο του ναού μπορείτε να έρθετε. Πηγαίνετε, μη σας νοιάζει. Για εμάς η Μαρία και εγώ έχουμε πολλά να πούμε. We'll be right back.
σταματήστε! Γαβαήλ, ψάχνω τον Ιησού. Ίσως να είναι με τον Σίμων. Παίζει μαζί με τους άλλους στο πηγάδι, στο τέλος της αυλής. Σίμωνα, Σίμωνα! Πού είναι ο Ιησούς, δεν μπορώ να τον βρω πουθενά. Ο Ιησούς δεν είναι εδώ. Δεν τον έχω δει σήμερα. Τον είδα χθες στην Ιερουσαλήμ, πριν να φύγουμε. Εμείς σκοτωνόμαστε στη δουλειά, σκοτωνόμαστε μέρα και νύχτα και αυτοί χαίρονται τους καρπούς του δικού μας σκόπου. Δελώνες, σαδουκαίοι, όλοι τους ήδη είναι. Είναι όλοι τους φίλοι με τους Ρωμαίους. Έτσι, Ιωσήφ. Μαρία. Ο Ιησούς. Τι έπαθε ο Ιησούς. Δεν μπορώ να τον βρω πουθενά. Ίσως να είναι με τον Σίμωνα. Όχι, όχι, ήμουν σίγουρη ότι θα ήταν μαζί σου. Τους ρώτησα όλους πριν να έρθω εδώ πέρα. Έλα τώρα, πάμε να το βρούμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον αναζητήσουμε στο ναό. Ιησού! Ιησού! Όχι. Φοβάμαι. Φοβάμαι πολύ, Ιωσήφ. Τον αναζητούμε παντού εδώ και τρεις μέρες. Μην ανησυχείς. Ένα έξυπνο παιδί όπως ο Ιησούς δεν εξαφανίζεται, έτσι. Θα το βρούμε. Θα σε περιμένω εδώ. Αυτό είπε ο Κύριος στο δούλο του, Δαβίδ. Όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου και θα κοιμηθείς δίπλα στους προγόνους σου, θα προστατεύσω τον απόγονο της γενιάς σου και θα εξασφαλίσω την κυριαρχία σου. Θα είναι εκείνος που θα χτίσει έναν οίκο στο δικό μου όνομα και θα εξασφαλίσει το βασιλικό θρόνο για πάντα. Και εγώ θα είμαι πατέρας για αυτόν και εκείνος θα είναι ο γιος μου. Αυτά τα λόγια λέει ο Νάθαν, ο προφήτης Νάθαν. Και τα έχει καταγράψει ο Σαμουήλ πριν από 1000 χρόνια. Ραβίνε, για ποιον μιλάει ο προφήτης Νάθαν και πού θα κτιστεί αυτός ο οίκος και πού θα είναι ο θρόνος αυτού του βασιλείου. Σίγουρα θα μιλάει για τον βασιλιά Σολομώντα. Ραβίνε, ο προφήτης Νάθαν σίγουρα δεν μιλάει για τον βασιλιά Σολομώντα. Τότε λοιπόν, για ποιον μιλάει. Σίγουρα μας μιλάει για το Μεσσία που θα έρθει για να φέρει τη σωτηρία του λαού του Ισραήλ. Θα κάνω τους απογόνους σου να γεννήσουν ένα παιδί και το βασίλειο του θα μιλάει για το βασίλειο του Θεού. Ένα βασίλειο χωρίς όρια, χτισμένο στις καρδιές των ανθρώπων. Θα χτίσει έναν οίκο στο όνομά μου. Έτσι λένε οι γραφές. Ο Κύριός μας και Θεός μας θα κάνει σταθερό αυτό το βασίλειο του αγαπημένου του γιου. Αυτός ο οίκος και πολλοί άλλοι στο Ισραήλ θα σωθούν στο όνομά του. Έχεις δίκιο, αγόρι μου. Είσαι πολύ μικρός, όμως πολύ σοφός. Ήθε ο Παντοδύναμος να ευλογεί τη ζωή σου και να καθοδηγεί τα βήματά σου στο μέλλον. Η ανάγνωση τελείωσε. Πορεύσου εν ειρήνη. Έλα τώρα, Ιησού, πάμε να φύγουμε. Έφυγες έτσι χωρίς να μας πεις κουβέντα, παιδί μου. Φοβηθήκαμε, μήπως σε χάσαμε για πάντα. Γιατί με αναζητούσατε, γιατί ανησυχούσατε τόσο. Δεν το ξέρατε ότι πρέπει να ασχοληθώ με τις υποθέσεις του πατέρα μου. Thank you.
Ο Ιησούς ήταν ένα Εβραιόπουλο όπως όλα τα άλλα. Το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Λουκά μας λέει ότι μεγάλωσε και έγινε δυνατός, γεμάτος γνώση και η χάρη του Θεού ήταν μαζί του. Στη συναγωγή ο Ιησούς έμαθε να γράφει και να διαβάζει τη γλώσσα του λαού του, τα αραμαϊκά, και επιπλέον ήρθε σε επαφή με τις ιερές γραφές. Τα ιερά βιβλία που μας μιλούν για την καταγωγή του ανθρώπου και την ιστορία του εβραϊκού λαού. Στο εργαστήριο του Ιωσήφ ο Ιησούς έμαθε την τέχνη του ξυλουργού και στους δρόμους έπαιζε χαρούμενος με τα αγόρια της ηλικίας του. Όμως οι άνθρωποι που τον ήξεραν, οι φίλοι και οι συγγενείς του, γνώριζαν το πεπρωμένο του. Μάλλον κανείς δεν ήξερε αυτό που γνώριζαν οι γονείς του, όμως όλοι το ήξεραν ότι ήταν ένα ιδιαίτερο παιδί. Όταν ήταν έφηβος, ο Ιησούς, όπως όλοι οι άλλοι Ιουδαίοι, ήταν υποχρεωμένος να πάει να προσκυνήσει στο ναό της Ιερουσαλήμ, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ειδικά στις ειδικές θρησκευτικές γιορτές. Και ήταν στο ναό της Ιερουσαλήμ που ο Ιησούς σε ηλικία 12 ετών μίλησε με τους μελετητές του νόμου που εντυπωσιάστηκαν από τις γνώσεις που είχε για τις ιερές γραφές. Το έτος 14 π.Χ. ο Ηρώδης ο Μέγας είχε αρχίσει την αναστήλωση και την επέκταση του αρχαίου ναού που είχε χτίσει πριν από 1000 χρόνια ο βασιλιάς Σολομών. Αργότερα το έτος 70 μετά Χριστόν τον έκαψαν στη Θέμελα οι Ρωμαίοι κατά τη διάρκεια μιας εξέγερσης των Ιουδαίων. Σήμερα σώζονται μόνο μερικά απομεινάρια. Οι διαστάσεις του ναού όπως τον έφτιαξε ο Ηρώδης ήταν τεράστιες. Βρισκόταν πάνω σε μια ορθογώνια βάση μήκους 225 μέτρων με πλάτος 130 μέτρα. Οι τείχοι του είχαν ύψος 40 μέτρα. Οι ξένοι, δηλαδή αυτοί που δεν ήταν Ιουδαίοι, έμεναν στον εξωτερικό αυλόγυρο του ναού. Στη μέση αυτού του χώρου που βρισκόταν το κεντρικό κτίριο του ναού, μπορούσαν να πάνε μόνο οι Ιουδαίοι και οι ξένοι που τον παραβίαζαν καταδικάζονταν σε θάνατο. Στο κεντρικό κτίριο του ναού, αμέσως μετά την είσοδο, υπήρχε ο αυλόγυρος των γυναικών και πέρα από αυτόν δεν επιτρεπόταν να πάνε. Μετά, μέσα από την πύλη του Νικάνορα, υπήρχε μια είσοδος στην καρδιά του ιερού, μια περιοχή όπου μπορούσαν να πάνε μόνο οι Ισραηλίτες άντρες. Έπειτα ήταν ο αυλόγυρος των ιερέων με το βωμό των θυσιών που βρισκόταν εκεί. Ο βωμός του Θεού ήταν 12 βήματα πάνω από το έδαφος στον αυλόγυρο των ιερέων. Είναι ένα αυστηρό κτίριο με το ρυθμό του αρχικού ναού του Σολομώντα και στο κέντρο του βρίσκονταν τα Άγια των Αγίων. Εκεί μπορούσε να πάει κανείς από μια ορθογώνια αίθουσα στρωμένη με σπάνιο ξύλο. Εκεί βρισκόταν ένας αρωματισμένος βωμός, στον οποίο έκαιγαν τελετουργικά λιβάνια 2 φορές την ημέρα. Και υπήρχε και ένα κυροπήγιο με 7 θέσεις. Τα Άγια των Αγίων ήταν τοποθετημένα σε αυτή την αίθουσα, πίσω από μια κουρτίνα φτιαγμένη από πολύτιμο ύφασμα. Πίσω από την κουρτίνα υπήρχε μια πέτρα που μπορούσαν να την πλησιάσουν μία φορά το χρόνο μόνο οι ανώτατοι ιερείς που τοποθετούσαν το λιβάνι. Επάνω σε αυτήν την εποχή του Σολομώντα υπήρχε η κυβωτός της Διαθήκης, με τις πλάκες των 10 εντολών τις οποίες έδωσε ο Θεός στο Μωυσή στο όρο Σινά. Φυλάζονταν σε αυτό το ιερό και απροσπέλαστο μέρος, σε μια ξύλινη κυβωτό διακοσμημένη με χρυσά αγάλματα και 2 χερουβίμ.